Καλημέρα κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά. Όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Κύριε Σοφιανέ, για πείτε μας, δώστε μας έτσι μια πρώτη εικόνα. Πώς αντιλαμβάνεστε στο Κομμουνιστικό Κόμμα την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται και πού πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες ευθύνες? Νομίζω ότι ο κόσμος μας ακούει, ο κόσμος που έζησε και ζει αυτή την κατάσταση στην Αττική ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη τη χώρα, με τα ίδια λόγια περιγράφει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή για τις εγκληματικές ευθύνες μιας κυβέρνησης που δεν κρύβονται, όσο και αν προσπαθούν να παίξουν το παιχνίδι της μετατόπισης ευθυνών, όσο και αν προσπαθούν, πώς να το πω, να ψελίσουν δικαιολογίες. Για μια αναμενόμενη χιονόπτωση είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και αυτό, ξέρετε, δεν οφείλεται στην ολιγορία ή στην έλλειψη ευαισθησίας. Είναι άλλη μια εικόνα, άλλο ένα παράδειγμα αυτού του περίφημου κράτους, ενός κράτους το οποίο δουλεύει για τους λίγους και έχει αφήσει την πλειοψηφία του λαού στην ατομική ευθύνη. Στη λογική, όταν έχουμε έντονη χιονόπτωση, καθίστε σπίτι, όταν έχουμε, σεισμό ή όταν έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές, φεύγετε γρήγορα από το σπίτι. Αυτές οι εικόνες που ζούμε, που είδαμε στην Αττική Οδό, χιλιάδες άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι εγκλωβισμένοι στη βιτρίνα των έργων αυτού του κράτους και αυτών των κυβερνήσεων τόσα χρόνια που τους έχουμε χρυσοπληρώσει, είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ένας κόσμος για το τι φταίει. Είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει από αυτή την περίφημη επιχειρηματική πρωτοβουλία, την ιδιωτική πρωτοβουλία, τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν το κράτος με μεγαλύτερη ικανότητα. Κύριε Σοφιανέ, για να μην το χάσουμε αυτό, γιατί πραγματικά μου έκανε όχι απλά εντύπωση, εννοείται θετική εντύπωση και το συζήτησε και είναι και έτσι ένας βασικός λόγος να το αναδείξουμε εχθές. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε και φτάσατε με κλιμάκια του Κομμουνιστικού Κόμματος δίπλα στον κόσμο που βρισκόταν στην Αττική Οδό, αν δεν απατώμε στο ύψος της Παλίνης και μοιράσατε νερό και τρόφιμα στους εγκλωβισμένους οδηγούς. Για πείτε μου λίγο, πώς τα καταφέρατε και φτάσατε εκεί, γιατί. Είναι μια κίνηση. Πέρα από την πλάκα τώρα που λέω, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να προσεγγίζουν κιόλας την κατάσταση εκεί και τι εικόνα σας δώσαν κιόλας οι οδηγοί. Και ένα μεγάλο μπράβο και στα στελέχη και στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος που έκαναν αυτή την κίνηση, την ανθρώπινη πρώτα απ' όλα κίνηση. Ξέρετε, θες. Ορισμένα πράγματα ανθρώπινα, ορισμένα πράγματα που δείχνουν τη δύναμη της αλληλεγγύης γίνονται και δεν είναι και για να διαφημίζονται, να σας το πω. Είναι αντανακλαστικά που έδειξαν οι οργανώσεις μας στις περιοχές που γυπνιάζουν, που βλέπουν συνανθρώπους τους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, να ζουν σε τέτοιες τραγικές συνθήκες και κάνουν το αυτονόητο. Γιατί το κόμμα μας προσπαθεί σε αυτές τις συνθήκες, πέρα από τη γενική πολιτική δράση, να αναπτύσσει και το πνεύμα της αλληλεγγύης στην πράξη. Ποια ήταν η εικόνα όταν φτάσανε εκεί τα στελέχη σας? Αυτό κάναμε και χτες. Ποια ήταν η εικόνα που δόθηκε από τους οδηγούς, τι τους λέγανε? Από τη μια η έκπληξη και από την άλλη η ικανοποίηση για αυτήν την, πώς να το πω, την ενέργεια και για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που έχει, γιατί δεν είναι μόνο το νερό, αν θέλετε. Είναι και η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ακριβώς. Είναι η αίσθηση ότι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, με ένα πνεύμα και με μια δράση αλληλεγγύης να σταθούμε σε ένα κράτος το οποίο κυριολεκτικά έχει γραμμένη τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού μας, και γιατί έχει άλλες προτεραιότητες και τις δείχνει καθημερινά. Θα υπάρχει κάποια κίνηση στο επίπεδο της Βουλής, κύριε Σοφιανέ? Αυτά είναι αυτονόητα. Πρώτα απ' όλα τα άμεσα μέτρα πρέπει να πάρθουν τώρα. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα, για πείτε μας, συνεχίζουν, κύριε Σοφιανέ. Να υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν ακόμα φως. Καλά. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Ναι, αλλά πόσες ώρες θα περιμένει ο κόσμος? Μα αυτό είναι και το δικό μας το ερώτημα. Εδώ βγάλαμε τους δημάρχους, οι οποίοι έχουν και ανθρώπους ευπαθείς και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Πότε θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να γυρίσουν στο σπίτι τους, που είναι ευπαθείς? Δηλαδή το ρεύμα δεν το θέλουν για να δουν τηλεόραση. Ναι, μα σας λέω, η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας, την οποία τη χρυσοπληρώνουμε λόγω της πράσινης μετάβασης που μας έχουν παραμυθιάσει για τα καλά που θα έχει, παίρνει αποτέλεσμα 17 ώρες ο άλλος να μην έχει ρεύμα. Σε αυτές τις συνθήκες. Εδώ και τώρα πρέπει να φτιαχτεί αυτό και να κόψουν το λαιμό τους και να το φτιάξουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα με τα οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Οι δρόμοι μπορούν να καθαριστούν, μπορούν να πάρθουν μέτρα, μπορεί να προστατευτεί ο κόσμος, μπορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να λειτουργούν σε τέτοιες συνθήκες και αυτά μπορούν να γίνουν αν σταματήσουμε να λέμε τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να γίνει αλλιώς.
Μάλιστα. Μπορεί να γίνει αλλιώς, μπορούμε να αναβάλουμε στο στόχαστρο αυτή την πολιτική που τώρα με το χιονιά, πριν με τις πλημμύρες, πιο πριν με τις φωτιές, δείχνει το πρόσωπό της. Κύριε Σοφιανέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο και ανθρώπινα και στα στελέχη και στα μέλη και τους φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος που πήγαν και βοήθησαν χθες. Να είστε καλά, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα.